coach. Άλλο ένα κύπελο, σχεδόν ένα χρόνο μετά από το προηγούμενο και σαν ημερομηνία. Και είναι σίγουρο ότι οι ομάδες πάντα μεγαλώνουν από τους τίτλους. Σίγουρα, ένα κύπελο και ένας τίτλος είναι ένας τίτλος. Είναι παρακαταθήκη για την ιστορία της ομάδος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά και στις δύο ομάδες. Να ευχηθώ στο Ιδρυλινό καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Για μας ήταν σίγουρα ένα δύσκολο παιχνίδι. Τα παιδιά πάλεψαν. Δεν είχαμε το ρυθμό που θέλαμε. Αλλά στο τέλος είπαμε, μένει ο τίτλος. Είναι λίγο καλύτερος από τον περσινό. Γιατί είχαμε την τύχη φέτος να έχουμε τον πρόεδρο κοντά μας. Ενώ πέρυσι με την περιπέτεια που πέρασε ήταν στο νοσοκομείο. Οπότε αυτό τον κάνει ακόμα λίγο καλύτερο. Και τώρα συγκεντρωνόμαστε σε 10 μέρες στο βασικό στόχο της ομάδας που είναι το πρωτάθλημα. Μενέλα, κυπελούχος από χθες και βέβαια για τον Εργοτέλη είναι σημαντικό να δείχνει ότι είναι μια μεγάλη δύναμη πάντα στο κριτικό μπάσκετ. Φυσικά ένας τίτλος πάντα ανεβάζει το στάτους μιας ομάδας. Ο Εργοτέλης όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει ποιο είναι το στάτους του στο τοπικό και στο μπάσκετ γενικότερα στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα για μας ήταν ένα καλό μπουστάρισμα, μια καλή όθηση για να ξεκινήσουμε τη χρονιά εν ώψη του πρωταθλήματος δύο εβδομάδες από τώρα. Και ελπίζουμε να πάμε αναλόγως καλά και στη συνέχεια. Ουσιαστικά θα ξεκινήσω από αυτό που έδωσε την assist ο coach για να πούμε ότι φέτος προέδρου παρόντος ήταν η κατάκτηση του κυπέλου της ΕΚΑΣΚ. Σε αυτό είμαστε ας πούμε τυχεροί, είμαστε καλά. Ένα χρόνο μετά από το έμφραγμα που είχα περάσει πέρσι και δεν τον είδα τον τελικό από κοντά, φέτος είμαι καλά και τον είδα ζωντανά και μιλώ στον πάγκο της ομάδας. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το βλέπουμε με αισιοδοξία. Έτσι είναι και είμαι σίγουρος ότι στο αφιέρωσαν και πάλι φέτος τα παιδιά του. Εντάξει, το κύπελο είναι δικό τους, αυτοί παίζουν, αυτοί δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν στο κήπεδο. Είναι όλη της ομάδας. Εντάξει, τους ευχαριστώ για τη χθεσινή τους παρουσία και εύχομαι να είναι καλύτεροι από εδώ και πέρα στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Βαρετό εισαγωγικά και κατά τύση βαρετό να το λέμε συνέχεια, αλλά είναι μια αλήθεια, μια πραγματικότητα την οποία όλοι πρέπει να προσαρμοστούμε. Τα παιδιά απέχουν δύο χρόνια ουσιαστικά από τις προπονήσεις. Έχουμε βγει όλοι εκτός ρυθμού στο αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά η δουλειά μας είναι αυτή, παρότι συνθήκες να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις καταστάσεις. Και ο βασικός στόχος της ομάδος είναι σίγουρα μια εύκολη παραμονή και από εκεί και πέρα ό,τι μας αξίζει μέσα στο γήπεδο να το πάρουμε. Όπως είπε και ο coach, πρωταρχικός στόχος είναι να διεκδικήσουμε μια εύκολη παραμονή και από εκεί και πέρα γιατί όχι και για κάτι καλύτερο εφόσον και εμείς οι ίδιοι το επιτρέψουμε στην ομάδα, σε αυτούς μας, σε όλους. Η δυσκολία η μεγάλη του ομίλου μας είναι ότι καταρχήν από τις 10 ομάδες οι δύο υποβιβάζονται και μια ανεβαίνει. Επίσης εμείς που είμαστε εδώ στην Κρήτη έχουμε να περάσουμε 16 βράδια στο καράβι και 3.500 χιλιόμετρα μέσα στην Πελοπόννησο, χωρίς να βάλουμε το αεροπορικό ταξίδι που θα γίνει στη Ρόδο. Οι μετακινήσεις είναι που μας επιβαρύνουν εμάς και δεν το έχουν οι άλλες ομάδες. Δύο λόγια για τις ακαδημίες, γιατί το μέλλον και του μπάσκετ του Εργοτέλη είναι από εκεί. Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε ικανούς προπονητές στις ακαδημίες, οι οποίοι εργάζονται σε ένα πολύ καλό κλίμα και παρότι δεν έχουμε τις άριστες των εγκαταστάσεων και εκεί αντιμετωπίζουμε θέματα και κόστους, τα παιδιά της ακαδημίας αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Η ποιότητα της δουλειάς είναι αρκετά καλή. Και η ποιότητα των παιδιών βελτιώνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα η ομάδα μας να διακρίνεται διαρκώς στα αναπτυξιακά τμήματα και να έχουμε επιτυχίες. Αλλά το ζητούμενο είναι να έχουμε παιδιά που αγαπάνε την ομάδα, παιδιά που παίζουν καλό μπάσκετ και θα είναι κοντά μας και τα επόμενα χρόνια έστω και σαν φύλαχοι. Αυτό είναι το ζητούμενό μας. Όσο για τους φυλάθλους του Εργοτέλη, όσοι είναι αυτοί οι ολιγάρχοι που κρίνουν οι υπόλοιποι, νομίζω ότι είναι κοντά στο τμήμα, σέβονται την προσπάθειά του, όπως και η διοίκηση του Εραστέχνη, νομίζω ότι είναι κοντά και βοηθάει.